πάρουμε μια θερμοκρασία. Ωραία, θέλετε να κάνετε το τεστ. Ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις διακοπές τους περιμένουν στην ουρά για να κάνουν τεστ για κοροναϊό στον Πειραιά. Για το τεστ της σειράς, παρακαλώ πολύ. Κρατάτε τις αποστάσεις. Η δική μας ανησυχία, να είμαστε OK ότι είμαστε εντάξει, είπαμε να έρθουμε να κάνουμε το τεστ. Από νωρίς το πρωί, ειδικά κλιμάκια του Συντονιστικού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Κάνουν δειγματοληπτικά τεστ στους ταξιδιώτες που φτάνουν από τα νησιά. Σε ειδικό χώρο στο λιμάνι, οι γιατροί παίρνουν δείγμα από εθελοντές. Θα κάνουμε το τεστ αρχικά και βλέπουμε. Ναι, βεβαίως θα το κάνουμε, γιατί έχουμε και τους δικούς μας ανθρώπους. Πρέπει να προσέξουμε ένα παραπάνω για αυτούς και για την κοινωνία μας φυσικά. Παρά τις συστάσεις για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, αυτές οι εικόνες με όσους επιστρέφουν από επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές να συνοστίζονται κατά την έξοδό τους από το πλοίο, προκαλούν ανησυχία. Παρόλο που οι περισσότεροι φορούν μάσκα, πριν ακόμη δέσει το καράβι, στέκονται ο ένας σε απόσταση αναπνοής από τον άλλον. Θα πάω και το τέσσερα, σιγά, ναι. Αλλά δεν ανησυχώ. Με θερμομετρήσανε, πήρα και το φυλάδιο και φεύγω. Ο όγκος των επιβατών από το πρωί στα λιμάνια είναι μεγάλος. Οι άδειες τελείωσαν και οι περισσότεροι καλούνται να επιστρέψουν στην εργασία τους. Οι ειδικοί τους προτρέπουν να παραμείνουν σε οικειοθελή απομόνωση για μία εβδομάδα. Εάν μπορεί ο κάθε εργαζόμενος μία εβδομάδα να βρίσκεται μέσα από τηλεργασία στο σπίτι, καλό θα ήταν. Ναι, γιατί όχι. Άμα είναι για το καλό όλων. Οι περισσότεροι από τους ταξιδιώτες που φτάνοντας από τα νησιά υποβάλλονται σε τεστ για τον κοροναϊό λένε στον Αλφα πως θα παραμείνουν οικειοθελώς σε καραντίνα για 7 ημέρες προκειμένου να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σίγουρα θα μείνω κάποιες μέρες στο σπίτι. Θα ήθελα, ναι, άμα γίνεται το τεστ, γιατί θα δω τη γιαγιά μου. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου επιστρέφει λοιπόν σήμερα από τις Κυκλάδες. Θα πάμε πρώτα στη Ραφίνα και την Ελένη Λαζάρου. Ελένη, από το πρωί διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι που είδαμε στο ρεπορτάζ μόλις προηγήθηκε στο Πειραιά συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα. Μόλις ολοκληρώθηκαν εδώ στη Ραφίνα, έγιναν έλεγχοι σε δύο ακόμη πλοία που ήρθαν από την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο. Έγιναν συνολικά σήμερα έλεγχοι σε 4 πλοία. Συνολικά 195 τεστ, 110 στον Πειραιά και 85 εδώ στη Ραφίνα. Τα αποτελέσματα από αυτά τα τεστ θα είναι γνωστά αύριο το πρωί και είναι αυτά που θα κρίνουν την πορεία της συνέχισης αυτής της προληπτικής ενέργειας. Το μόνο σίγουρο, όπως μου λέει ο Περιφερειάρχης πριν από λίγο, ο οποίος ήταν εδώ ο κύριος Πατούλης, θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες και θα εντατικοποιηθούν την επόμενη Κυριακή, που αναμένεται να επιστρέψει μεγαλύτερος αριθμός ταξιδιωτών από τα νησιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ξέρουμε, η σημαντική συμπεριφορά των ταξιδιωτών που θα έχουν επιστρέψει στα μεγάλα αστικά κέντρα και είναι αυτή που, όπως λένε οι λοιμοξιολόγοι, θα κρίνει την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Είναι το κλειδί που θα τα κρίνει όλα, όπως λένε οι ειδικοί. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε τώρα στον Πειραιά και τον Γιώργο Κουρδί να δούμε την εικόνα εκεί, Γιώργο. Όπου πίσω μας δένει το καράβι το οποίο έρχεται από Κάλυμνο Κο, Πάτμο, Λέρο, Πάρο και Σύρο. Είναι γεμάτο στο 85% της χωρητικότητας, 1.200 επιβάτες. Γεμάτο λέμε γιατί είναι στο 85%, τόσο επιτρέπεται. Να πούμε ότι όσο βλέπουμε τώρα οι περισσότεροι φορούν μάσκες. Βέβαια υπάρχει συνωστισμός τόσο κατά την αποβίβαση όσο και κατά την επιβίβαση στα διάφορα νησιά. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Βλέπουμε τώρα κάποιους μοτοσυκλετιστές οι οποίοι δεν φορούν μάσκες κατά την έξοδό τους. Βέβαια, και κρατούν τις αποστάσεις. Γιώργο, ο κόσμος βιάζεται να βγει από το καράβι, αν και οι συνθήκες είναι πλέον τέτοιες που δεν θα έπρεπε, και συγκεντρώνονται να είναι έτοιμοι με το που θα προσεγγίσει να κατέβουν. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να κρατάνε τις αποστάσεις. Οι επιδημιολόγοι, οι ειδικοί, θέλουν να προλάβουν αυτό το ξέσπασμα του ιού και δίνουν μεγάλο βάρος στην επιστροφή των εκδρομέων, ιδιαίτερα από τις περιοχές οι οποίες είναι επιβαρημένες επιδημιολογικά και έχουν επιστήσει την προσοχή, έχουν πάρει ιδιαίτερα μέτρα. Και αυτά είναι και τα νησιά, τα οποία οι ταξιδιώτες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Η απόσταση, η μάσκα,
αλλά και η συμπεριφορά μετά, Γιώργο, όταν φτάσουν. Με όσους ταξιδιώτες έχεις μιλήσει μέχρι τώρα από προηγούμενα δρομολόγια που έφτασαν εκεί, σου έχουν πει ότι τηρούνται τα μέτρα στα νησιά που πήγαν? Μας είπαν ότι όταν υπάρχει συνωστισμός είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν τα μέτρα κατά την επιβίβαση και κατά την αποβίβαση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος συνωστισμός, όμως εδώ πρέπει ο καθένας. Βλέπουμε για κάποιους ταξιδιώτες οι οποίοι βγάζουν αμέσως μετά τη μάσκα, ή θα τη βγάλουν ή θα έρθουν σε επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους που τους περιμένουν. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Εκεί πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα, έτσι ώστε να δουν εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα, παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα. Θα επιστρέψουμε ξανά στο θέμα αυτό με περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κουρδί.